Αλέξη, αν και κατάγεσαι από τις Σέρες, εντούτοις έχει συνδεθεί με το ποδόσφαιρο της Λέσβου και μετά τη σεζόν 18-19 που αγωνίστηκες για λογαριασμό του Διαγόρα, φέτος επέστρεψες ξανά στο νησί μας ώστε να αγωνιστείς για λογαριασμό του Ατρόμητου Ανεμότιας. Θέλω αρχικά να μου πεις τι σε οδήγησε στο να πάρεις αυτή την απόφαση. Πέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Εντάξει, αγάπη μου για το νησί της Λέσβου το γνωρίζουν όλοι πώς αγαπάω το νησί της Λέσβου. Έχω κάνει πολύ καλούς φίλους στο νησί. Αγάπησα το ποδόσφαιρο και τον κόσμο του νησιού που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Και εντάξει, με οδήγησαν ξανά να έρθω στο νησί. Η αλήθεια είναι ότι ο Ατρόμητος ξεκίνησε τη σεζόν με όνειρα και φιλοδοξίες για κάτι καλό φέτος. Τα αποτελέσματα όμως δεν ήταν αυτά που θέλατε στα περισσότερα παιχνίδια, με αποτέλεσμα η ομάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Τι πιστεύεις ότι φταίει και πώς μπορεί να ανακάμψει η ομάδα για να πάρει τα πάνω της και να ανέβει θέση στη βαθμολογία? Σαφώς και ξεκίνησε με πολλά όνειρα και πολλές φιλοδοξίες και αυτό ήταν και ένα κίνητρο έτσι ώστε να θελήσω να αγωνιστώ στον Ατρόμητο. Εντάξει, φταίνε πολλά πράγματα. Ήταν και η διακοπή που είχαμε λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν από την Ομοσπονδία κλπ. Που αργήσαμε και ούτω καθεξής. Εντάξει, είχαμε κάποιες απώλειες ποδοσφαιριστών οι οποίοι το πλάνο του προπονητή και της ομάδας ήταν βασισμένο πάνω σε αυτούς και για τον ΑΒ λόγο αποχώρησαν από την ομάδα. Η ομάδα έχει ένα ελλιπές ρόστερ, δεν υπάρχει καθόλου βάθος. Και αυτά είναι όλα αυτά είναι όλα η αιτία για το ότι η ομάδα πάει καλά. Πιστεύω θα ανακάμψουμε, να υπάρχει απλά όρεξη και να θέλει κάποιος να παίξει ποδόσφαιρο στον Ατρόμητο Ανεμότιας. Δεν είναι μόνο ούτε γιατί καλώς και κακώς διανύουμε εποχές και οικονομικά δύσκολες. Και όπως και να το κάνουμε δεν είναι όπως το λέμε όλοι ερασιτεχνικό, είναι ή μη επαγγελματικό, γιατί κάποιος παίρνει το κατητής του, έτσι. Απλά όταν καταλάβουν ορισμένοι είτε ποδοσφαιριστές, είτε διοικούντες, είτε προπονητές, είτε γυμναστές, είτε οτιδήποτε αποτελείται με τον Ατρόμητο Ανεμότιας και με τον κάθε Ατρόμητο Ανεμότιας ότι δεν είναι όλα με το χρήμα, απλά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε όλα θα ανακάμψουν. Πιστεύεις ότι σε κάποια παιχνίδια θα μπορούσαν τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά? Θεωρείς αδικήθηκε κάπου η ομάδα σου? Κοίταξε, τα περισσότερα παιχνίδια, να μην κρυβόμαστε, ήμασταν αυτόχερες εμείς. Δηλαδή, άμα αναλύσουμε ένα-ένα τα παιχνίδια, στα περισσότερα παιχνίδια αυτοκτονήσαμε. Δηλαδή, χωρίς να μας δημιουργήσει κάποια ομάδα φάσεις, πραγματικές φάσεις οργανωμένες, αυτοκτονήσαμε μόνοι μας. Δηλαδή, άμα δούμε τα στατιστικά μας, η ομάδα παραγωγικά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Στη δημιουργία και σε τελειώματα φάσεων. Αλλά σε θέμα της άμυνας, όχι ότι φταίει η άμυνα, προς Θεού. Αλλά η ομάδα δέχεται πολύ εύκολα γκολ. Αυτό είναι το ότι η ομάδα μπαίνει στο γήπεδο στα τελευταία ειδικά παιχνίδια με μια απεσιοδοξία, με ένα χαρακτήρα που το ότι πάμε, okay, πάμε απλά για να παίξουμε. Δεν είναι έτσι. Το γήπεδο, Αλέξη, πώς το βλέπεις? Το Μιζεργάν έχει φέτος χόρτο, επέστρεψε η ομάδα στη φυσική της έδρα. Κοιτάξτε, πολύ ωραίο γήπεδο. Μας ακολούθησε ο κόσμος εξ αρχής. Τα αποτελέσματα τον οδήγησαν να φύγουν μακριά μας. Γι' αυτό φταίμε εμείς, αποκλειστικά και μόνο. Εντάξει, είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, είναι μια δυνατή έδρα. Που άμα ο κόσμος, αν μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο μας, πιστεύω άμα ανακάμψουμε και γίνουν και υλοποιηθούν όλα όσα λέγονται και υπόνονται κλπ. Πιστεύω θα είναι μια πάρα πάρα πολύ δυνατή και δύσκολη έδρα. Θέλω τώρα να μου κάνεις ένα γενικότερο σχόλιο για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, το οποίο φέτος έχει σημειωθεί και αριθμός ρεκόρ σε ό,τι έχει να κάνει με τα γκολ. Ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει το πρωτάθλημα και τι βλέπεις να γίνεται στην επικίνδυνη ζώνη εκεί όπου πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός? Εντάξει, να μην κρυβόμαστε. Ο Αετός Λουτρών, από ό,τι φαίνεται, έχει ξεφύγει βαθμολογικά. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες ότι τελειώνει κάτι μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής, έτσι, μέχρι να τελειώσει και η λήξη του πρωταθλήματος. Ο Αετός Λουτρών, πιστεύω, είναι ένα κλικ πάνω από όλες τις ομάδες. Πίστευα και το Διαγόρα πάρα πολύ, αλλά τα τελευταία αποτελέσματα που βλέπω και το ποδόσφαιρο που παίζει δεν με πείθει. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες. Είναι και ο Αγίας Πλωμαρίου, μια πολύ δυνατή ομάδα σε μια πολύ δυνατή έδρα. Είναι η ομάδα της Αγιάσου που είναι και αυτή μια πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά πιστεύω ο Αετός Λουτρών είναι ένα κλικ πάνω από όλες τις ομάδες. Και στην επικίνδυνη ζώνη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Νίκο, κοίταξε να δεις. Αυτό που είπες και εσύ, γίνεται ένας κακός χαμός. Όλες οι ομάδες πάνω κάτω, οι οποίες βρίσκονται μετά την πέμπτη θέση, πιστεύω είναι στο ίδιο καλούπι. Έτσι. Και πιστεύω μέχρι και η τελευταία αγωνιστική θα παλέψουν όλες αυτές οι ομάδες που είναι οι 6-7 ομάδες, θα παλέψουν για τη σωτηρία.
Έχεις παίξει ποδόσφαιρο φυσικά στις Σέρες, έχεις παίξει και στη Λέσβο. Ποιες είναι οι διαφορές των δύο πρωταθλημάτων, κατά την άποψή σου? Εντάξει, κοιτάξτε, εδώ στις Σέρες είναι ένας τεράστιος νομός. Υπάρχει μια πληθώρα ποδοσφαιριστών, πληθώρα ομάδων. Με τα καλά και τα κακά. Εδώ το κακό είναι ότι σε κάποια καιρική, με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν λόγω βροχών, λόγω χιονοπτώσεων κλπ. Εδώ τα πιο πολλά γήπεδά μας είναι με φυσικό χόρτο. Οπότε λασπώνονται κλπ. Δεν μπορείς να παίξεις το ποδόσφαιρο το οποίο έχει κάποιες προσδοκίες κλπ. Έτσι. Εντάξει, Λέσβο υπάρχει μια οργάνωση πιο καλή, πιστεύω, από ότι υπάρχει εδώ στις Σέρες. Αλλά εντάξει. Το κάθε ένα με το καλό του, το κάθε ένα με το κακό του. Και υπάρχουν διαφορές. Και για το τέλος, τι θα ήθελες να σου φέρει το νέο έτος? Προσωπικά θα ήθελα να μου φέρει μόνο υγεία σε μένα και σε όσους αγαπάω, έτσι, και σε όλο τον κόσμο, να μην κρυβόμαστε. Έτσι. Η υγεία είναι που ζητούμε όλοι και αυτή που είναι το πιο σημαντικό. Όσο για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, θα ήθελα και εύχομαι ο Ατρόμητος να ανακάμψει πραγματικά και να βάλουμε και εγώ προσωπικά και όλοι οι συμπαίκτες μου και όλη η διοίκηση και ο προπονητής που έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με έναν προπονητή που είναι αξιόλογος και σαν προπονητής και σαν άνθρωπος, να βάλουμε ένα λιθαράκι έτσι ώστε ο Ατρόμητος να φτάσει εκεί που του αξίζει και που έχει βάλει το στόχο του.